Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που μάθαμε σήμερα, παραμονές και όλα των Χριστουγέννων. Είναι θλιβερό, είναι συγκλονιστικό πως 47 άνθρωποι αυτή τη στιγμή τους γύρισε έτσι, να το πω όσο πιο ομά γίνεται, αυτή η εκδρομή. Έχετε μάθει κάτι νεότερο, γιατί μου είπατε πριν κιόλας ότι μιλήσατε με την ελληνική πρεσβεία. Όχι με την ελληνική πρεσβεία, επιχείρησα να μιλήσω με την ελληνική πρεσβεία, έχω πάρει τηλέφωνα και συγκεκριμένα επειδή η ώρα αυτή οι πρεσβείες και τα προξενία είναι κλειστά, συμπαραπέμπτω σε ένα τηλέφωνο το οποίο το τηλέφωνο δεν απαντάει. Τέλος πάντων, καταρχάς όπως είπατε κι εσείς, είναι θλιβερό αυτό που συνέβη γενικά για το επάγγελμά μας. Και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι εγώ τουλάχιστον είμαι 49 χρόνια στο επάγγελμα. Τέτοιο πράγμα τουλάχιστον στο τουριστικό κομμάτι δεν συνέβη εδώ στη Θεσσαλία και γενικότερα στην Ελλάδα. Στο διατάφτα άκουσα κάτι για αυτός που κατέληξε, επειδή έχω μια επικοινωνία με τη Ρουμανία και συγκεκριμένα με την Ξεναγώ, την οποία τη χρησιμοποιώ πολλά χρόνια στις εκδρομές μου, η οποία έχει φύγει τώρα, πάει στο νοσοκομείο, θα πάρει κάποιες πληροφορίες, αλλά το μόνο που μου είπε με βεβαιότητα, αυτός που κατέληξε δεν είναι γυναίκα, είναι άντρας. Μία γυναίκα είναι, την έχουν στην εντατική. Δηλαδή είναι αυτή που είναι στην εντατική. Όλα τα άλλα τα άτομα είναι ελαφρώς τραυματισμένοι, χωρίς προβλήματα, χωρίς με μικρές αμοιχές και αυτά. Τώρα το δυστύχημα έτσι όπως έχει γίνει, αναφέρατε για την οδός, μπαίνοντας στην πόλη για να βγει στον κεντρικό δρόμο Ονείρη που λέμε εμείς, έχει ένα τούνελ, το οποίο το τούνελ αυτό δεν μπορώ να σας πω, το έχω περάσει, πλέον έχει απογορευτεί αυτό το τούνελ για να περνάνε τα λεωφορεία, το Σεπτέμβριο μήνα συγκεκριμένα, και έπρεπε να ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή. Τώρα πώς έγινε το ατύχημα, πώς έπεσε η μπάρα από πάνω και εμβόλυσε το λεωφορείο στη μέση ακριβώς, τα αίτια αυτά δεν μπορώ να σας τα εξακριβώσω, αυτά θα περιμένουμε την τροχέα της Ρουμανίας, του Βουκουρεστίου. Τι άλλο να σας πω, λυπηρό βέβαια, συλληπιτήρια για την οικογένεια του θανόντος. Είπατε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι άνδρας. Γνωρίζετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες? Αυτό μου το έχει επιβεβαιώσει, όπως σας είπα, μου το έχει επιβεβαιώσει ξεναγός που χρησιμοποιώ στο Βουκουρέστι. Που ήταν και αυτός σε αυτή την εκδρομή. Η ξεναγός. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν δεν είχε εκδρομή αυτής, τις ημέρες αυτές. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Άμα μάθετε νεότερα, πραγματικά μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας. Και εμάς τώρα αυτή τη στιγμή οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και των εκδρομέων. Φυσικά, γιατί σίγουρα θα υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία. Ποιοι κινδυνεύουν, ποιοι δεν κινδυνεύουν. Σίγουρα η ανησυχία των γονέων ή των οικογενειών είναι σίγουρα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Εάν ενδιαφέρομαι κι εγώ αυτή τη στιγμή για αυτό το πράγμα, οι οικογένειες να μην ανησυχούν, γι' αυτό και σας ανέφερα ότι εκτός από τον άντρα ο οποίος κατέληξε, η γυναίκα η οποία είναι στην εντατική, αυτό μου το επιβεβαίωσε, και όλοι οι άλλοι είναι καλά. Ναι. Γι' αυτό θέλω να πω και εγώ στις οικογένειες να μην ανησυχούν πλέον τόσο πολύ για τα άλλα τα άτομα. Αν εξαιρέσουμε αυτό τη μία τη γυναίκα, έτσι μου είπε, έτσι σας λέω. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, όπως σας είπα, θα πάει η κοπέλα αυτή, η ξεναγός που έχω εγώ, σε όλες τις εκδρομές, ήδη έχει πάει στο νοσοκομείο και θα με πάρει τηλέφωνο. Αν έχω κάποια νέα θα σας ενημερώσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.